Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Βαρίστας και σήμερα θα συζητήσουμε τα πάντα για το Λεύσκη Σόφιας ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πέμπτη βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη Σόφιας. Η Λεύσκη είναι μια παραδοσιακή δύναμη του βουλγαρικού ποδοσφαίρου. Σκεφτείτε ότι είναι δεύτερη σε πρωταθλήματα πίσω από την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας και πάνω από την πολύ γνωστή πλέον Λουντογκόριτς. Τις τελευταίες μέρες υπήρξε ένας μικρός χαμός με τα εισιτήρια. Ουσιαστικά οι Βούλγαροι κυκλοφόρησαν εισιτήρια και διαδικτυακά, αλλά και σχηματίζοντας ουρές έξω από το γήπεδο. Αλλά δεν πήγε και πολύ καλά αυτό. Ενώ υπήρχε η επιθυμία να πουληθούν μέχρι 4 εισιτήρια στον κάθε κάτοχο, πουλήθηκαν 4 και πάνω. Έγινε μεγάλο μπέρδεμα και όπως καταλαβαίνετε σε τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει φόβος για τη μαύρη αγορά. Πάντως το sold out σημειώθηκε, θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Η Λεύσκη, παρότι είναι παραδοσιακή δύναμη όπως είπα προηγουμένως, δεν είναι στην καλύτερη κατάστασή της. Δεν είναι μια ομάδα που κατέκτησε πρόσφατα πρωταθλήματα. Σκεφτείτε ότι συμμετέχει στην Ευρώπη όχι λόγω της θέσης που τερμάτισε στο πρωτάθλημα, αλλά λόγω της κατάκτησης του κυπέλλου της Βουλγαρίας. Η Λεύσκη έρχεται από ένα ευρύ 5-0 κόντρα στη Σπάρτακ Βάρνας για την δεύτερη αγωνιστική του βουλγαρικού πρωταθλήματος, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει παρεμπιπτόντως. Βέβαια, η Σπάρτακ Βάρνας είναι μια νεοφώτιστη ομάδα, αλλά τα 5 γκολ σίγουρα είναι σημαντικό αποτέλεσμα για τη Λεύσκη. Αν μιλούσαμε περισσότερο για την ποδοσφαιρική τακτική της ομάδας, θα λέγαμε ότι η ομάδα δεν έχει κάποιον μεγάλο star, κάποιον πολύ γνωστό αστέρα. Είναι μια ομάδα πάντως με μικρό rotation, δεν συνηθίζει να αλλάζει την ενδεκάδα της. Μάλιστα, είδαμε ότι στα περισσότερα φιλικά είχε σχεδόν την ίδια ενδεκάδα με 1-2 αλλαγές μόνο. Σχεδόν σε μόνιμη βάση, η Λεύσκη παρατάσσεται με 4-2-3-1, με όλους τους παίκτες να έχουν στόχο το βασικό φόρ της ομάδας, τον Bilal Bari, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ο παίκτης που απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή από τον ΠΑΟΚ. Ψάχνοντας λίγο για την βουλγαρική ομάδα, εντοπίσαμε ότι η παίκτης κλειδί είναι ο 20χρονος Φιλίπ Κράστεφ. Ένας πολύ ποιοτικός βουλγάρος ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, με καλή τρίπλα, καλές μεταβιβάσεις, ένας καλός ποδοσφαιριστής. Το πιο αδύναμο σημείο για την Λεύσκη σίγουρα είναι οι αντεπιθέσεις. Δέχεται αρκετά γκολ από αντεπιθέσεις, δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ κινηθεί στην κόντρα, πιθανότατα να βρει γκολ εύκολα. Είναι μια ομάδα με ενθουσιασμό, με αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση στο επίπεδο του ΠΑΟΚ. Πάμε και στον ΠΑΟΚ τώρα. Ο οποίος ΠΑΟΚ έρχεται με κάποια προβλήματα, λίγο πολύ τα γνωστά προβλήματα. Δηλαδή χωρίς τον Ολιβέιρα, χωρίς τον Ελκαντουρί, χωρίς τον Μιχαηλίδη. Συνηθισμένα προβλήματα που και πάλι θα κριθεί να λύσει ο Λουτσέσκου. Αυτή τη στιγμή που κάνουμε το βίντεο, ο Νάρεϊ δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Επίσης, ο ΠΑΟΚ, όπως ακούγεται, θέλει να φέρει στη Θεσσαλονίκη τον Έσμπεργκ και τον Σοτέλδο. Δύο καλούς ποδοσφαιριστές, ο Έσμπεργκ ακούγεται ότι έκλεισε κιόλας, απλώς έμειναν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες. Το ρεπορτάζ δείχνει ότι έχει κλειδώσει εν μέρει η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Σίγουρα ο Κοτάρσκι θα είναι κατά τα δοκάρια. Ο Λίραντζης υπολογιζόταν για το δεξιάκρο της άμυνας. Έχει βέβαια ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, μάλιστα αποχώρησε από την προπόνηση του ΠΑΟΚ λόγω ενοχλήσεων. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν θα αγωνιστεί. Το παλεύει πάντως και έχει αρκετές πιθανότητες να τα καταφέρει και να παίξει. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί θα είναι σίγουρα ο Ίγκασον και ο Κάργας. Δείχνει έτοιμος ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ. Για το αριστερό άκρο της άμυνας φαίνεται ότι ο Βιερίνια έχει προβάδισμα έναντι του Ράφα Σοάρες. Ο Βιερίνια θα δώσει περισσότερα με την εμπειρία του και μάλλον ο Λουτσέσκου δείχνει να καταλήγει σε αυτόν. Στην μεσαία γραμμή σίγουρος πρέπει να θεωρείται ο Ντάγκλας Αγκούστο, ενώ ο Κούρτιτς και Σβάμπ διεκδικούν τη θέση δίπλα στο Βραζιλιάνο. Πίσω από τον Φορ λογικά θα αγωνιστεί ο Φελίπε Σοάρες, καθώς ο Ντάντας σε αυτή τη φάση φαντάζει ως καλύτερη λύση από τον Πάγκο. Στα δεξιά θα δούμε και πάλι τον Ζίβκοβιτς που για κάποιες μέρες ταλαιπωρούνταν από μία ίωση. Επέστρεψε όμως και μάλλον θα ξεκινήσει και βασικός. Κουαλιάτα θα αγωνιστεί στα αριστερά, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Κούτσιας. Ουσιαστικά ο Κούτσιας δεν σταμάτησε καθόλου να αγωνίζεται λόγω της εθνικής νέων. Άλλωστε, όπως είπαμε, ο Ολιβέιρα δεν υπάρχει, ο Τόμας δεν είναι έτοιμος, οπότε ο Κούτσιας είναι ο εκλεκτός για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο της Λεύσκης Σόφιας, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Βελέζ Χάμπουρν Σπάρτανς. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει ιδιαίτερα δύσκολο έργο και για τον επόμενο γύρο. Ο ΠΑΟΚ θέλει να περάσει από τη Λεύσκη. Προφανώς, αν δεν περάσει, είναι μεγάλη αποτυχία. Ο ΠΑΟΚ που πέρυσι έφτασε στους 8 του conference μας έχει αποδείξει ότι τέτοια παιχνίδια τα παίρνει, τα παίζει και τα κερδίζει. Νομίζω πως δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα με τη Λεύσκη. Ακόμα και αν δεν κερδίσει στη Βουλγαρία, νομίζω ότι στην Τούμπα θα καθαρίσει το παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση, η Λεύσκη είναι μια ομάδα που θα παίξει με την ενέργεια, έχει αγωνιστικό ρυθμό, βέβαια μόνο δύο επίσημα μάτσα, αλλά και πάλι έχει έναν καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Για το προγνωστικό, ο Βαρίστας εκτιμά ότι ο ΠΑΟΚ θα δείξει σοβαρότητα και συνέπεια, οπότε θα πάμε με το διπλό του ΠΑΟΚ μέσα στη Βουλγαρία. Προφανώς μπορεί η Λεύσκη να πετύχει γκολ και να αλλάξει το σκηνικό, αλλά νομίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe, κάντε και ένα follow στο Instagram για καθημερινή ενημέρωση για οτιδήποτε συμβαίνει στον μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου. Φυσικά γράψτε στα σχόλια τις δικές σας προβλέψεις. Σας ευχαριστώ και να θυμάστε, το ποδόσφαιρο είναι πάθος. Γεια χαρά σε όλους.